Κατά αυτά, εορτάζουμε μία μεγάλη χαρά εμείς οι χριστιανοί. Δεν είναι πέμπτη ημέρα, δεν είναι μεγάλη Παρασκευή. Δεν έχουμε ένα νεκρό ο οποίος να κάθονται μέσα σε ένα τάφο και εμείς από πάνω να μυρολογούμε. Έχουμε την πεποίθηση και γνωρίζουμε ως Εκκλησία ότι η Παναγία Μητέρα του Χριστού, αφού εκπλήρωσε όλη αυτή την οικονομία την οποία ο Θεός είχε για εκείνη, δηλαδή να έρθει στον κόσμο και να γεννήσει τον Υιό του, τον μονογενή, αφού καρτερικά άντεξε όλα αυτά που λίγες μάνες μπορούν να αντέξουν, όλα αυτά δηλαδή που πέρασε, αφού μπόρεσε και άντεξε όλα αυτά, σε νεαρή ηλικία, δεν ήταν μεγάλη η υπεραγία Θεοτόκος, μετά την ανάληψη του Κυρίου, αν δεν έζησε 10 χρόνια, παραπάνω δεν έζησε. Σε νεαρή ηλικία εγκαταλείπει αυτόν τον μάταιο κόσμο και πηγαίνει βέβαια στην αγκαλιά του μοναχογιού της, τον οποίο και εκείνη όταν τον έφερε στα σπλάχνα της, δεν πίστευε ότι μπορεί να είναι ο σωτήρας και ο λυτρωτής. Και αυτό το μεγάλο μυστήριο το οποίο έφερε και αφορούσε και θαύμαζε και μεγάλων έναν Θεό. Δεν είναι εύκολο πράγμα να ζήσεις με έναν Άγιο. Πόσο εύκολο νομίζετε ότι είναι να μεγαλώσεις έναν Θεό. Και βλέπουμε στα Ευαγγέλια που μαρτυρούν τη διδασκαλία του Κυρίου, ότι τις περισσότερες φορές η Παναγία στέκει βουβή, στέκει και περιμένει, γνωρίζει και θυμάται πάντα αυτά που της είπε ο πρεσβύτης Σιμεών, ότι εσένα θα περάσει μια ρομφαία από την καρδιά σου και θα τη σκίσει. Γιατί βλέπουμε να παρακολουθεί την υπεραγία Θεοτόκου, να βλέπει σαν ένας θεατής το μυστήριο να εξελίσσεται μπροστά της και να μην μπορεί να το κατανοήσει με τα αγωικά μάτια τα οποία έχει. Και στο τέλος να βλέπει τον Υιό της να ανασταίνεται εκ των νεκρών και κυρίως να τον βλέπει να ανεβαίνει στους ουρανούς στην ανάληψη και να πιστεύει η ίδια ότι αυτό το παιδί το οποίο έβγαλε από τις άσπιλες λαγόνες της είναι ο Υιός του Θεού. Είναι φοβερό αυτό το οποίο έζησε και δεν μίλησε σε όλη της τη ζωή. Λίγα λόγια είπε. Και αυτά θα διαβάσουμε όλα τα βιβλία της Καινής Διαθήκης, θα δούμε πάρα πολύ λίγα λόγια να έχει την Παναγία. Μέσα στη σιγή εξελισσόταν ένα θαύμα το οποίο έβλεπε και προσπαθούσε να το καταλάβει. Και όταν προσπαθείς να καταλάβεις κάτι, σταματάς να μιλάς. Μένεις έκπληκτος και πάντα έκπληκτη ήταν. Και όταν ήρθε η ώρα να παραδώσει την Αγία της ψυχή, την πληροφόρησε ο Άγγελος από τον ουρανό ότι ήρθε η ώρα, θα έρθει ο Υιός σου να σε παραλάβει. Και εκείνη, δίνοντας υπογραμμό σε εμάς όλους, τι είπε και υπογραμμό, τι έκανε, η τελευταία πράξη της ζωής της ποια ήταν, ελεημοσύνη, έδωσε ελεημοσύνη, μοίρασε ακόμα και τα ρούχα της, ξάπλωσε σε ένα κρεβάτι και είπε είμαι έτοιμη και εσύ Υιέ και Θεέ μου, παράλαβε αυτό το πνεύμα. Μας διδάσκει πάρα πολλά και με τη σιωπή της που πρέπει σαν μητέρες που μεγαλώνουμε παιδιά να σιωπούμε πολλές φορές και να μην προσπαθούμε να παίρνουμε τα πράγματα εκεί που θέλουμε, να αφήνουμε και κάτι στο Θεό, να σιωπούμε, να μάθουμε ότι αυτή η σιωπή μπορεί να είναι και αγία, να παρακολουθούμε τα πράγματα αλλά να μην μιλάμε πολύ. Και είναι ίδιο των γυναικών αυτό το να μιλάει πολύ. Δεν είναι κακό, αλλά είναι ίδιο των γυναικών. Αυτό εννοώ. Λίγο να σταματήσουμε να μιλάμε. Λίγο
να βλέπουμε το μυστήριο που εξελίσσεται. Γιατί το μυστήριο δεν τελείωσε. Δεν τελείωσε ούτε με την Σταύρωση, ούτε με την Ανάσταση, ούτε με την Ανάληψη του Χριστού. Συνεχίζεται. Είμαστε διασώτες του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Διασώτες του μυστηρίου της Διασώσεως. Διασώτες της πάλης για να κατακτήσουμε τον Παράδεισο. Και η Μέλη Περαγία Θεοτόκος με τη ζωή της, η οποία ήταν άψογη, κέρδισε τον Παράδεισο επαξίως. Όπως ελεύθερα δείχνεται ο Υιός και Λόγος του Θεού, από μέσα της, έτσι και εκείνη ελεύθερα άνοιξε την πόρτα του Παραδείσου για να μπει. Μας λέει με αυτόν τον τρόπο, επειδή ήταν άνθρωπος και δεν ήταν Θεός, ότι και εμείς μπορούμε, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, να ακολουθήσουμε το παράδειγμα της, άντρας και γυναίκες. Αλλά θέλει δύο πράγματα, αγιότητα του Θείου, και γι' αυτή προσπαθούμε και γι' αυτή ερχόμαστε στην Εκκλησία και γι' αυτό κοινωνούμε, για να αγιαζόμαστε, αγιότητα Θείου και πάνω απ' όλα σύνεση και σιωπή. Να βλέπουμε το μυστήριο και εμείς του Θεού, μπορεί να μην το κατανοούμε, αλλά να σιωπούμε. Είδατε τώρα τελευταία με τις πυρκαγιές που έπληξαν την Μητρόπολη μας εδώ. Ακούγαμε τους ανθρώπους να φωνάζουν. Να φωνάζουν τον Θεό και να λένε γιατί Κύριε, γιατί, να ζητάνε από τον Θεό. Γιατί να μας απαντήσει ο Θεός. Πρέπει να μάθουμε να σιωπούμε μπροστά στα μυστήρια και να κοιτάξουμε μέσα τον εαυτό μας. Να πούμε εμείς τι κάνουμε, όχι γιατί στο Θεό. Με αυτούς τους λόγους, για να μην σας κουράσω παραπάνω, θα ήθελα να ξαναευχαριστήσω και από τις θέσεις αυτής του Σεβασμιότητα του Μητροπολίτη μας κύριο Σιμπόλαο για την παρακόρηση αυτή, τη μεγάλη παρακόρηση που μου έκανε να βρίσκομαι σήμερα εδώ με τους αγαπημένους πατέρες και να λειτουργώ και με όλους εσάς. Να αγιάζουμε κι εγώ μαζί σας, να αυξάνει ο Θεός την ενορία, να της δίνει, να την καταρτίζει όπως προσευχηθήκαμε, να πούμε όλοι μαζί στον Παράδεισο και να βρεθούν όλοι μαζί στον Παράδεισο και οι πατέρες και εσείς και οι ψάρτες, όλοι να βρεθούμε και να βρεθούμε μπροστά στην Υπεραγία Θεοτόκο και να της πούμε εμείς αυτό το σπίτι που είχες, αυτή την καταφυγή που είχες σε αυτό το μέρος της γης. Ήμασταν εκεί οι υπηρέτες σου, ερχόμασταν, το φροντίζαμε, προσευχόμασταν, λέγαμε, ζητούσαμε τη σωτηρία σου. Τώρα πια και εσύ, δέξου μας στις αγκάλες σου και ας απολαύσει ο καθένας από μας όσα έπραξε καλά και όσα άσχημα, ο Θεός εύχομαι να τα σβήσει και να μην τα λάβει υπόψη. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Χάρηκα πάρα πολύ που ήμουν μαζί σας. Εύχομαι να δοθεί και άλλη ευκαιρία. Ευχαριστώ τους πατέρες εδώ που με είχαν σαν αδερφό τους, γκρινιάρι αδερφό. Με είχαν, με ανεχτήκανε και εύχομαι σε όσους γιορτάζετε χρόνια πολλά. Να ζήσετε χρόνια πολλά και ευτυχισμένα. Ευλογία Κύριου και Έλεος έρθει επί μας. Δια του διαχάριτου την ανθρωπία πάντοτε, ή και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξασι ο Θεός, ελπίσιμον δόξασι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες παρακράτου και παραδόμου εκείας αυτού Μητρός, εις την κοίμηση νεορτάζουμε, την άμυνα τη βίω και ζώπιο σταυρό, προστασίες των τιμίων εμπουρατίων την αμύνα σωμάτων, Και λέει ο Αρθαέτη, δες όλα.
Θεός ανημών. Αμήν. Χρόνια πολλά να είστε καλά.